σαμπάνιες που έχουν ανοίξει οι ποδοσφαιριστές της Ελασσίρου. Ο κόσμος καθυλωμένος στις κερκίδες για να χειροκροτήσει την προσπάθεια αυτής της ομάδας. Η οποία ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία και το Συριανό ποδόσφαιρο επέστρεψε ξανά στην κορυφή των Κυκλάδων. Απόλυτη ησυχία στο γήπεδο. Και όλοι περιμένουν τώρα διαχειρός του Προέδρου της Ευχικλάδων, του κυρίου Φρέρη, να δοθεί το κύπελο στον αρχηγό της Ελλάς Σύρου, τον Κυριάκο Μανουδάκη. Στον αγωνιστικό χώρο είναι και παιδιά από την Ακαδημία της Ελλάς. Αναμονή λοιπόν, στέψεις για την πρωταθλήτρια Ελλάς. Κάτω από χαμηλή θερμοκρασία πλέον, επικρατεί πολύ κρύο εδώ στο γήπεδο της Ερμούπολης, αν και πρωτομαγιά. Η Ελλάς, η οποία πλέον ετοιμάζεται για τον αγώνα της ερχόμενης εβδομάδας κόντρα στον Ιάλη Σορόδου, στο παιχνίδι της πρεμιέρας για τους αγώνες μπαράζ για την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Δεύτερη αγωνιστική, η Ελλάς θα ταξιδέψει στην Σάμο που θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού σε έναν όμιλο όπου υπάρχει και η Μαρκό, υπάρχει και η Αγία Παρασκευή. Βλέπετε εδώ το απόλυτο χειροκρότημα των φιλάθλων στους αθλητές της Ελλάς Σύρου. Είναι και η βουλευτής, η κυρία κυρία Μονογιού, η οποία δίνει το παρόν στην απονομή της Συριανής ομάδας, καταχειροκροτούμενη και αυτή μαζί με τους ποδοσφαιριστές της Ελλάς.
Στον όμιλο είναι και ο Ατρόμητος Αγίου Γεωργίου από την Χίο. Με την Ελλάς βεβαίως να στοχεύει στην κατάκτηση μίας εκ των τριών πρώτων θέσεων από τις 7 ομάδες που οδηγεί στην γάμα εθνική κατηγορία. Η αγκαλιά εκεί του Προέδρου της Ψυχικλάδων με τον προπονητή τον Νίκο Βουτσίνο. Για μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε από τον Νίκο Γιάβρα με τον Άκη Πύργο, οι οποίοι ήταν οι δύο επιχειρηματίες που βγήκαν μπροστά με στόχο να επαναφέρουν την ομάδα από το σιρτάρι στα γήπεδα. Έχοντας βεβαίως στο πλευρό τους και άλλους επιχειρηματίες και ανθρώπους που βοηθούν αυτήν την προσπάθεια. Έχουν μπει και αρκετά μικρά παιδιά στο γήπεδο να απολαύσουν το χορτάρι και την μπάλα. Παιδιά ποδοσφαιριστών, παραγόντων. Και νομίζω έχουμε βρεθεί στην τελική ευθεία από το από την κούπα, από το τρόπαιο. Δεν θα αργήσει ο Ρένος Φρέρης, ο οποίος αφού δοθούν όλα τα μετάλλια θα δώσει το κύπελλο του πρωταθλητή στον αρχηγό της Ελλάς, τον Κυριάκο Μανουδάκη. Βλέπετε το απόλυτο χειροκρότημα από τον κόσμο. Άνοιξαν και οι σαμπάνιες, από ό,τι βλέπετε, από τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι το γιορτάζουν, το διασκεδάζουν για λίγες βεβαίως ώρες, καθώς από αύριο θα αρχίσει η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ιάλης. Ο χρόνος για πανηγύρια δεν νομίζω ότι υπάρχει. Παρά μόνο σήμερα. Ο Μανουδάκης, ο αρχηγός, είναι έτοιμος για να σηκώσει το τρόπαιο του πρωταθλητή Κυκλάδων για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Μαζί με τον Κώστα Συριανό, οι δύο αρχηγοί. Κώστας Συριανός, μετά από 25 χρόνια στα κυκλαδίτικα γήπεδα, παραμένει στην Ελλάς Σύρου, έχοντας πολύ μεγάλες εμπειρίες και από μεγαλύτερες κατηγορίες. Υμνούν τώρα και τον πρόεδρο της Ελλάς, τον Νίκο Γιάβρα, ο οποίος έχει πάει μαζί. Τον έχουν καλέσει οι αρχηγοί να σηκώσουν μαζί το κύπελλο του πρωταθλητή. Βλέπετε, η Ελλάς Σύρου είναι πρωταθλήτρια Κυκλάδων και επίσημα πλέον
από τα χέρια του Κυριάκου Μανουδάκη, του Κώστα Συριανού και του Προέδρου, του Νίκου Γιάβρα. Το κύπελο το σηκώνουν ψηλά τώρα όλοι οι ποδοσφαιριστές της Ελασσίρου. Όμορφη ατμόσφαιρα, βεγγαλικά, για μια ομάδα η οποία επανήλθε στο προσκήνιο μετά από μια δεκαετία αδράνειας, χάρη στην πρωτοβουλία του Νίκου Γιάβρα και του Άκη Πύργου. Μια πρωτοβουλία που την ακολούθησαν και άλλοι επιχειρηματίες βεβαίως. Ο χρυσός χορηγός, η Onex, η οποία έχει συνδράμει τα μέγιστα στην εκτόξευση βεβαίως αυτής της ομάδας. Και το απόλυτο πανηγύρι για τους πρωταθλητές Κυκλάδων, οι οποίοι φωτογραφίζονται τώρα με το κύπελο του πρωταθλητή στο χορτάρι. Βλέπετε στους δέκτες σας την γιορτή που έχουν στήσει οι άνθρωποι της Ελασσίρου. Για αυτή τη στιγμή δούλεψαν 3 ολόκληρα χρόνια. Η Ελλάς που, με εξαίρεση την περσινή σεζόν που δεν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα λόγω του COVID, σε 2 χρονιές πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη της 2 κύπελα. Το κύπελο του πρωταθλητή της Β κατηγορίας την περσινή σεζόν και το κύπελο του πρωταθλητή της Α κατηγορίας την φετινή χρονιά. Και το τελευταίο ίσως χειροκρότημα από τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι αποχωρούν όσο περνάει η ώρα από το γήπεδο. Το γιορτάζουν οι πιο ένθερμοι που έχουν μείνει στον αγωνιστικό χώρο. Το κύπελο ανέβηκε και στην κερκίδα, βοήθησαν τα μέγιστα και οι φίλοι της ομάδας, έχουν ανέβει και οι ποδοσφαιριστές. Το απόλυτο χειροκρότημα και πανηγύρι βλέπετε στις κεντρικές θέσεις του γηπέδου της Εψης Κυκλάδων. Ποδοσφαιριστές και οι φιλάθλοι ζητούν πρωτάθλημα και κύπελο. Βεβαίως το κύπελο νομίζω θα αργήσει ακόμα λόγω των μπαράζ ανόδου για τη ΓΑΜΑ Εθνική στην Ελασσίρου.